Είμαστε στη σελίδα 1074 από την επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου, το κεφάλαιο 2, β' κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Επιστολή λοιπόν α του Αποστόλου Πέτρου, 1074 σελίδα, β' κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα αρετάς εκείνου, ως τι σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέμοι όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέμοι ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής. Να έχετε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ή να ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς εκ των καλών έργων όταν είδωσιν αυτά, δοξάσωση των Θεών εν τη ημέρα της επισκέψεως. Υποτάχθετε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξην δια των Κύριων, είτε εις τον βασιλέως υπερέχοντα, είτε εις τους ηγεμόνας ως δια αυτού πεμπωμένους, εις εκδίκησιν μεν κακοποιών έπαινων δε αγαθοποιών. Διότι ούτε είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνετε την αγνωσία των αφρώνων ανθρώπων. Ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερίαν επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι του Θεού. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, το βασιλέα τιμάτε. Αμήν. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτό. Εσείς, ποιοι εσείς? Ποιοι είναι αυτοί τους οποίους ο Θεός αποκαλεί γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα? Είναι αυτοί που έχουν θρησκεία, είναι χριστιανοί? Ποιοι είναι αυτοί? Όλοι είναι? Εξαιρείται κανένας? Και πώς τους προσδιορίζει ο Θεός? Σεις οι προσερχόμενοι εις τον Κύριον ως εις λίθον ζώντα. Όταν, αδελφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι ήθελαν να οικοδομήσουν μια οικία, ένα κτίσμα, έψαγναν να βρουν ένα λίθο ακρογωνιαίο για να αρχίζουν πάνω σε αυτόν και με αρχή αυτόν, επάνω σε αυτόν και με αρχή αυτόν, να οικοδομούν την κατοικία τους, να οικοδομούν το κτίσμα. Έψαγναν με μεγάλη προσοχή. Και αν δεν έβρισκαν, έσκαβαν κιόλας. Και πολλές φορές έσκαβαν και πολύ βαθιά μέχρι να βρουν αυτό το λίθο, ο οποίος θα ήταν στερεός, αμετακίνητος, για να οικοδομήσουν μία ασφαλή οικία. Εσείς λοιπόν που προσέρχεστε όπως αυτοί που ήθελαν να οικοδομήσουν ασφαλή κατοικία, εσείς που προσέρχεστε θέλοντας να οικοδομήσετε ασφαλή ζωή στον Χριστό, σαν να είναι ένας λίθος αλλά ζωντανός, ώστε και να κουμπίσετε απάνω αλλά και να τον κάνετε και αρχή της οικοδομής της ζωής σας, της οικογένειάς σας και οποιασδήποτε άλλης οικοδομής επί της γης, εσείς λοιπόν που προσέρχεστε για να στερεωθείτε απάνω στον Ιησού Χριστόν, επάνω στο Λόγο του Θεού, πρώτον, δεύτερον, εσείς που επιποθείτε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδωλον γάλα για να αυξηθείτε δι' αυτού. Εσείς λοιπόν που έχετε ένα πόθο στην καρδιά, όπως το νεογέννητο βρέφος που ποθεί, που πεινάει, που θέλει το γάλα. Αλλιώς βάζει τα κλάματα, αλλιώς πεθαίνει. Εσείς λοιπόν που ποθείτε το Λόγο του Θεού για να τραφείτε δι' αυτού, αναγνωρίζοντας ότι καμιά άλλη τροφή δεν μπορεί να σας αυξήσει, από μέσα σας, όχι με τη λογική σας, από μέσα σας, από την ψυχή σας. Και εσείς που αναγνωρίζετε ότι αυτός ο λίθος, που είναι ο Χριστός, που σας δίνει το λογικό άδωλο γάλα, είναι ο λίθος τον οποίον ο Λόγος του Θεού λέει έθεσε εν Σιών. Εσείς λοιπόν που τιμάτε και την Εκκλησία και αναγνωρίζετε ότι ο λίθος δεν είναι τοποθετημένος οπουδήποτε.
έτσι στην τύχη. Και εκεί να πάω είναι ο Χριστός. Και στο σπίτι μου να πάω είναι ο Χριστός. Και στην άλλη εκκλησία να πάω είναι ο Χριστός. Και στην άλλη θρησκεία να πάω είναι ο Χριστός. Εσείς λοιπόν που δεν έχετε αυτή τη λογική την ανθρώπινη, αλλά τον παραλογισμό ενώπιον του Θεού και με τη λογική του Χριστού, εσείς είσαστε ένα γένος, ένα γένος εκλεκτό, το οποίο, στο οποίο ο Θεός έχει προσδιορισμένη τιμή. Εις εσάς ανήκει η τιμή, εις τους άλλους η κατάκριση, εις τους άλλους ο ονειδισμός. Σε ποιους άλλους δηλαδή? Αυτούς που περιφρονούν το λογικό άδωλο γάλα που είναι ο λόγος του Θεού. Αυτούς που δεν λογαριάζουν τον Ιησού Χριστόν ότι είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος για τη ζωή τους, για τη σκέψη τους, για την καρδιά τους, για την πορεία τους. Και αυτούς που δεν δίνουν καμία σημασία για την ύμφη του Χριστού που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο οίκος του Θεού του ζώντος. Σε αυτούς υπάρχει ονειδισμός, υπάρχει ντροπή, ο λόγος του Θεού θα γίνει λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, διότι με αυτή τη συμπεριφορά τους εμφανίζονται και αποδεικνύονται ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι είναι απειθείς εις το λόγο του Θεού. Μπορεί να δέχονται τον Χριστό, μπορεί να πιστεύουν στον Χριστό, ακόμη μπορεί να πιστεύουν και στο Ευαγγέλιο. Αλλά άλλο πιστεύω και άλλο επιθυμώ, ποθώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού, για να τραφεί η ψυχή μου. Μπορεί να πιστεύουν ακόμη και στον Ιησού Χριστό και να τον αγαπάνε κιόλας. Αλλά άλλο πιστεύω και τον αγαπάω συναισθηματικά και άλλο τρέχω σε αυτόν να στηρίξω τη ζωή μου, να ξεκινήσω τη ζωή μου, όλη η ζωή μου να εξαρτάται από αυτόν. Και μπορεί ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, να πιστεύουν και σε μια εκκλησία οποιαδήποτε, αλλά όχι την Αγία, την εκκλησία που στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, την εκκλησία την οποία περιγράφει με απόλυτη λεπτομέρεια και την οποία μπορείς να βρεις με όλα τις τα χαρακτηριστικά μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτή την εκκλησία. Όχι την εκκλησία που κατασκευάζουν άνθρωποι και τις δίνουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και τις δικές τους σκέψεις και τα δικά τους καλοπίσματα και τα δικά τους χαρίσματα, αλλά την εκκλησία την οποία καλοπίζει ο Χριστός. Μπορείς να τη βρεις πεντακάθαρα μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, από τα χαρακτηριστικά της, από τη μορφή της, από την ομορφιά της, αλλά μπορείς να βρεις και μέσα σε αυτή την εκκλησία την παρουσία του Θεού, τον Ιησού Χριστό και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί λοιπόν, σε αυτούς, όχι σε όλους τους χριστιανούς, όχι σε όλους τους πιστούς, απευθύνεται αυτός ο λόγος του Θεού. Σεις είστε όμως γένος εκλεκτό. Σεις είστε μια γένια, γιατί έχετε γεννηθεί. Δεν είστε ένα μάζεμα, μια μάζοξη, μια συνάθρηση ανθρώπων. Έχετε γεννηθεί από το Θεό με το Λόγο τον Άγιο και με το Πνεύμα του Θεού. Έχετε ξαναγεννηθεί, γιατί το γεγεννημένο, γεγεννηθένε ξαρκός είναι σάρκα. Αλλά το γεγεννημένο δια του Πνεύματος είναι πνεύμα. Γένος, αλλά εκλεκτό. Γένος το οποίο εξέλεξε ο Θεός. Μια γενιά ιδιαίτερη, μια γέννηση ιδιαίτερη, ένα βασίλειον ιεράτευμα. Έχετε εξουσία διπλή. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού, ποιος είναι ο λαός του Θεού και ποιοι είμαστε εμείς. Γένος εκλεκτό. Στα μάτια του Θεού, όχι στα μάτια των ανθρώπων. Στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να είμαστε οτιδήποτε. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Από αιρετική μέχρι χαζή, μέχρι καθυστερημένη, μέχρι με παροπίδες και διάφορα άλλα. Όπως θα έλεγε ο Χριστός σήμερα, θα μπορούσαμε και τότε, θα μπορούσαμε και εμείς σήμερα να ρωτηθούμε τι να με λέγουσι ή του ανθρώπου τι είμαι εγώ. Το ίδιο μπορεί να πει και η Εκκλησία. Τι με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ? Και οι άνθρωποι για τον Χριστό λέγανε ότι είναι ο προφήτης, είναι ο Ιερεμίας, είναι ο Ηλίας, ένας καλός άνθρωπος. Μερικοί λέγανε και άλλα προσβλητικά. Δεν τα ανέφεραν οι μαθητές για να μην τον προσβάλλουν. Όμως το ερώτημα δεν είναι τι λένε οι άνθρωποι, οι καλοί, οι πιστοί,
Τι λέτε εσείς? Και ο Πέτρος λέει, εμείς λέμε, εγώ λέω ότι εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τώρα το ίδιο ερώτημα μπορούμε να πούμε και εμείς, γιατί και η Εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι, ότι είμαστε εμείς οι Υιοί του ανθρώπου? Και οι άνθρωποι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Θα ακούσεις, έχω ακούσει στα 20 χρόνια και που είμαι στην Εκκλησία. Έχω ακούσει, και τι δεν έχω ακούσει. Αλλά δεν έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, τι λένε οι άνθρωποι, σημασία έχει τι λέω εγώ. Να το πω πιο σωστά, και τι λες εσύ, εγώ που είμαι στην Εκκλησία. Και εμείς λέμε ότι είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι η νύμφη, η αγαπημένη του Ιησού Χριστού, την οποία δεν δημιούργησε άνθρωπος. Δεν οικοδόμησε άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος μας έφτιαξε εμάς? Υπάρχει κανένας άνθρωπος εδώ που να μπορεί να μαζέψει και ανθρώπους να ακούν το Λόγο του Θεού? Αλλά ένα απλό, πού μπορείς να βρεις τόσους ανθρώπους χωρίς να καπνίζει ούτε ένας? Πού μπορείς να τους βρεις αυτούς? Να μην βρίζει, να μην πονηρεύεται. Να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, να αφήνεις τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, και να λες, άγιοι άνθρωποι είναι αυτοί. Πού μπορείς να βρεις μια τέτοιο λαό που να είναι η καρδιά τους γεμάτο αγάπη? Να χαίρονται με τη χαρά σου. Να κλαίνε, με τη λύπη σου. Πού μπορείς να το βρεις αυτό? Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν βρίσκεται, δεν δημιουργείται ανθρώπινα. Και άλλα θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Πού μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου? Πού μπορεί να ακούσεις τη διδαχή των Αποστόλων, το Λόγο του Θεού? Πού μπορεί να δεις τα θαύματα? Δεν είναι ένα το χρόνο, όπως ήταν τότε στη λίμνη την Βυσθεσδά, όπου έμπαινε ο άγγελος και θεράπευε έναν από όλους. Όλοι να θεραπεύονται. Όλοι. Όλοι να ευλογούνται. Αν πού μπορείς να βρεις τέτοια παιδιά, τέτοιους νέους? Σε ποια συνάθρηση? Άγια παιδιά. Μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα. Και κοσμημένα, ευλογημένα, που μπορείς να βρεις τέτοιες οικογένειες. Και εγώ μιλάω τώρα για τις νεαρές οικογένειες. Παντρεύονται, λέει, γρήγορα. Τα παιδιά σου, λέει, παντρευτήκαν γρήγορα. Έτσι που εμείς παντρευόμαστε γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Γιατί? Γιατί αλλιώς δεν αντέχουμε, θα πρέπει να πέσουμε στην αμαρτία. Αλλά αντί να πάμε στην αμαρτία, πηγαίνουμε και κάνουμε οικογένειες. Και βλέπεις νέα παιδιά τώρα που έχουν 2, 3 παιδιά, 4. Εύχομαι. Εγώ έτσι λέω. Αλλά και βλέπεις ανθρώπους που δεν είναι γέροι και έχουν εγγόνια. Πού μπορείς να τα βρεις αυτά τα πράγματα? Και έπειτα δεν υπάρχουν ηλικίες. Ο παππούς κάνει παρέα με το παιδάκι. Η γιαγιά κάνει με αδέλφια. Όλοι μαζί. Πού μπορείς να βρεις πεθερά και νύφη να μην τσακώνεται? Ελάτε, πού το βάζεις αυτό? Πού μπορείς να βρεις? Αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι η νύμφη, είναι αυτή που θα έρθει να παραλάβει ο Χριστός. Και είμαστε ευτυχισμένοι. Τι είμαστε λοιπόν? Γένος εκλεκτό. Κάποιος μας γέννησε. Κάποιος μας εξέλεξε και μας γέννησε. Κάποιος μας πρόσθεσε στην Εκκλησία εδώ. Δεν βρεθήκαμε μόνοι μας. Κανένας δεν έχει φέρει κάποιον εδώ μέσα. Όλους μας μας έχει προσθέσει ο Χριστός. Αλλά έχουμε και εξουσία, διπλή. Και βασίλειον και ιεράτευμα. Τι σημαίνει αυτό? Ιεράτευμα είναι σε ιερεύση. Του υψίστου, δηλαδή μεσίτης. Δηλαδή προσευχόμενος, προσευχόμενος με εξουσία. Προσεύχεσαι, ο Θεός ακούει και απαντάει. Μεσιτεύεις, η προσευχή σου δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, ένας αέρας. Όταν λες, Κύριε, σώσε τον άντρα μου, ο Θεός τα ακούει. Και ξεσηκώνονται, λες, οι δυνάμεις του ουρανού για να τον σώσει, να κάνει τα καλύτερα για να σωθεί. Γιατί η σωτηρία είναι τελικά επιλογή του ανθρώπου, αλλά κάνει τα καλύτερα. Δημιουργεί καταστάσεις, δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί συνθήκες, επεμβαίνει στις καρδιές των ανθρώπων. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Η καρδιά του βασιλέως είναι στα χέρια του Κυρίου, όπως το νερό στα χέρια του Γεωργού. Όπου θέλει το πηγαίνει. Όπου θέλει το πηγαίνει. Η προσευχή σου λοιπόν, γι' αυτό να μην παραλείπουμε, αδελφοί αγαπητοί, να προσευχόμεθα.
Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ εύκολα. Όταν δω κάτι που δεν πάει καλά, ανησυχώ και λέω, Κύριε, δεν κάνει να ανησυχώ. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το, την ανησυχία τη βάζει ο Θεός στην καρδιά μου για να προσεύχομαι. Γιατί αν δεν ανησυχούσα, δεν θα προσευχόμουν. Θα έλεγα, εσύ έχεις αναλάβει, Κύριε, εγώ πάω να κοιμηθώ. Όταν βλέπω όμως κάτι και χαλά, είπε, πιάνει η ψυχή μου, λέω, πω, πω, τι έγινε τώρα. Και πολλές φορές έχω λάθος. Λάθος κάνω. Αλλά δεν στενοχωριέμαι. Γιατί χαίρομαι που πάω και προσεύχομαι. Και η προσευχή μας δεν περνάει απαρατήρητη. Και μακάριος ο άνθρωπος που θα το καταλάβει. Ιδίως η προσευχή σου όταν είναι υπέρ του αδελφού σου έχει πολύ μεγάλη δύναμη και ευλογία πρώτον για σένα. Συ πρώτα ευλογήσε. Γι' αυτό μην διστάζεις να λες προσευχή σου αδελφέ για μένα. Είναι σαν να του λες προσευχή σου για να σε ευλογήσει ο Θεός. Μην το δει, εγώ δεν διστάζω. Και δεν βάζω βάρος, βάζω ευλογία. Αδερφέ, προσευχή σου σε παρακαλώ για μένα και δεν έχω κανένα βάρος, έχω χαρά. Γιατί λέω, αν δεν το κάνει, ο Κύριος θα τον ευλογήσει. Αλλά αν θυμηθεί και προσευχηθεί για μένα, ο Κύριος θα τον ευλογήσει πιο πολύ. Και έτσι δεν διστάζω καθόλου. Στην αρχή όταν έλεγα προσευχή σου, έλεγα πω όπου του βάζω βάρος του αδερφού. Κανένα βάρος. Κανένα βάρος. Ευλογία του προσθέτω. Και όταν μου λένε, αδερφέ, προσευχή σου, χαίρομαι. Λέω, να βρήκα τώρα γιατί να προσευχηθώ. Α, βρήκα κόλπο, να με ευλογήσει ο Θεός, συγχώρεσε με Θεέ μου. Βρήκα κόλπο. Λέω τώρα, μερικές φορές το ξεχνάω, μερικές φορές τα προβλήματα της ζωής, οι δουλειές και ο κόσμος γίνεται δύσκολος, αδελφοί, και όλο πιο δύσκολος. Υπάρχουν δίπλα σου, τι να πούμε, όλοι μας τα ξέρουμε αυτά. Όμως μερικές φορές, προσεύχομαι τώρα, έχω βρει μια άλλη, ένα άλλο μυστικό. Μόλις μου το πει, λέω, Κύριε, τ' άκουσες, θύμισέ μου το, και δεν το ξεχνάω μετά. Όταν γονατίζω, τάκ έρχονται. Κύριε, τ' άκουσες. Θύμισε μου το όταν θα προσευχηθώ, να προσευχηθώ και για την αδερφή και για τον αδερφό. Και έχω πολύ χαρά να γονατίζω, να προσεύχομαι για έναν αδερφό. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός εμένα θα ευλογήσει. Αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι η προσευχή μου δεν είναι μάταιη. Δεν πάει χαμένη. Έχει αποτέλεσμα. Μ' ακούει ο Θεός. Σ' ακούει ο Θεός. Και πιο πολύ σ' ακούει όταν προσεύχεσαι για τον άλλον, παρά σ' ακούει όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου. Γιατί όταν προσεύχεσαι για τον άλλον, εκπληρώνεται το θέλημα και ο λόγος του Θεού που είναι αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Δηλαδή, ο Χριστός ξέρετε τι κάνει. Προσεύχεται για μας. Ο τόσο ευλογημένος άνθρωπος Χριστός Ιησούς, τον οποίον ο Θεός ανέστησε διότι υπήρξε αναμάρτητος επί της γης, εκεί στον ουρανό δεν απολαμβάνει. Εγώ νομίζω ότι τον λυπούμε συνέχεια. Είτε με τις αμαρτίες μας, είτε με τα βάρη μας, είτε με τις προσευχές μας. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν γελάει ποτέ εκεί πάνω ο Χριστός, λίγες φορές. Συγχώρεσέ με Θεέ μου, δικά μου είναι αυτά. Αλλά προσεύχεται, αδελφοί. Έχει έργο. Δεν τέλειωσε η δουλειά του. Δεν τέλειωσε η δουλειά μας. Προσεύχεται για σένα, προσεύχεται για τον άλλο. Ακούει προσευχές, γιατί προσευχόμαστε πάντοτε στο όνομα του Χριστού. Και όταν οι προσευχές μου δεν φτάνουν στον Πατέρα, γιατί μπορεί να πέσα σε αμαρτία, μπορεί να είμαι και στενοχωρημένος, μπορεί να είμαι και άδικος, μπορεί, δεν ξέρω, όλα άδεις, πολλά πτεωμένα πάντες. Πάει ο Ιησούς Χριστός, παίρνει την προσευχή μου και λέει, Πατέρα, μη λογαριάζεις την αδυναμία του, προσευχήθηκε σαν να προσεύχομαι εγώ, δέξου την προσευχή του. Και τι δέχεται την προσευχή μου. Αυτή είναι η εξουσία που έχουμε. Δεν είμαστε αδελφοί άγιοι. Αγιοί είμαστε, αγιασμένοι με το αίμα του Χριστού, αλλά δεν είμαστε τόσο καλοί ώστε οι προσευχές μας να σπάνε τον ουρανό. Δεν είναι θέμα καλοσύνης, αγιασμού, θέμα αφιέρωσης. Ποιος είναι έτσι? Εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Εγώ δεν διστάζω να λέω και πολλές φορές παρεξηγούμε. Ντενεκέδες είμαστε, ξεγάνωτοι. Αλλά έχουμε ένα μυστικό. Όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Λέμε Πατέρα, προσεύχομαι χάρη του Χριστού. Να το καταλάβω καλύτερα. Πας να πιάσεις δουλειά και λες, ξέρεις, έρχομαι συστημένος. Από ποιον είναι, από αυτό? Α, από αυτό, ναι. Έλα μέσα. Χτυπάς πόρτες και λες, έρχομαι συστημένος. Ψάχνουν να βρουν άνθρωποι συστάσεις. Και ψάχνουν να βρουν φουκαράδες βουλευτές και φουκαράδες από τους άλλους που δεν μπορούν τον εαυτό τους να συστήσουν. Εμείς έχουμε το βασιλιά των βασιλιάδων, τον Κύριο των Κυρίων. Πάμε συστημένοι και λέμε, Πατέρα, να το Χριστό κοίτα, και άκου την προσευχή μου. Και ο Χριστός λέει, Πατέρα, δέξου την προσευχή του παιδιού μου. Δεν πειράζει, εγώ πέθανα για τις αμαρτίες του.
Μα έκπαει ο διάβολος. Αυτά είναι αλήθεια που σας λέω. Και με κατηγορεί. Ξέρεις τι έκανε ο Γιώργος. Μπαίνει στη μέση ο Χριστός, στη μέση ο Χριστός. Εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες του Γιώργου. Φεύγει ο διάβολος. Έχουμε εξουσία στην προσευχή. Προσευχή μας έχει δύναμη. Όχι γιατί είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, γιατί είμαστε παιδιά Θεού και γιατί προσευχόμεθα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αλλά έχουμε και μια δεύτερη εξουσία. Βασίλειον, είμαστε βασιλείς. Ξέρετε τι θα πει βασιλείς. Βασιλόπεδα. Υπάρχουν όλοι οι άλλοι που είναι, αλήθεια είναι αυτά, που είναι πλάσματα του Θεού και υπάρχουν και μερικοί που είναι παιδιά του Θεού. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Άλλο να είσαι ένας άνθρωπος σπουδαίος, μεγάλος, αλλά δημιούργημα. Κι άλλο να είσαι ένας άνθρωπος μικρός και ασήμαντος, αλλά Υιός. Όσοι και πάλι ή δεν γίναμε επειδή είμαστε σπουδαίοι, καλοί, μεγάλοι, έτσι όμορφοι, έτσι σημαντικοί άνθρωποι, με κύρος, με... Α, γινόμαστε με αυτό. Επειδή δεχτήκαμε τον Χριστό. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Αυτό είναι το βασίλειον. Τέκνα Θεού. Και το έχω πει πολλές φορές, το παιδί έχει εξουσία. Το δικό μου το παιδί στο δικό σου το σπίτι δεν έχει καμία εξουσία. Σε πάρει τηλέφωνο, σου χτυπήσει την πόρτα, θα μπει μέσα στο σπίτι σου, ντραπαλός, κι άμα είναι και ευσεβής, γιατί αν δεν είναι θα μπει και θα τον διώξεις. Όμως το παιδί το δικό μου, στο δικό μου το σπίτι έχει κλειδί. Δεν που μένεις, Δημητρίου Ράλη 18 δηλαδή, εκεί που μένω εγώ. Ποιο είναι το σπίτι σου, το δικό μου. Δεν είναι δικό του, είναι δικό μου. Αλλά είναι δικό του όμως. Γιατί, γιατί είναι παιδί μου. Μπαίνει μέσα, έχει δικό του δωμάτιο. Έχει δικά του ρούχα. Ανοίγει το ψυγείο. Δεν λέει να μπορώ να ανοίξω το ψυγείο. Ποτέ δεν με έχουν ρωτήσει αν μπορώ να ανοίξω το ψυγείο. Ανοίγουν το ψυγείο, παίρνουν ό,τι θέλουν. Και όταν χρειάζονται οτιδήποτε, έρχονται λένε πατέρα, μου παίρνεις παπούτσα. Μου παίρνεις από το κίνο, μου παίρνεις από τ' άλλο, να πάω σχολείο, θέλω φροντιστήριο. Τώρα βγήκαν και τ' άλλα, θέλω να κάνω λέει γυμναστήριο να δυνατήσω. Στον πατέρα όμως πάνε πάλι. Όλα πάνε στον πατέρα. Να κάνει ο πατέρας. Είναι πατέρας. Είναι πατέρας. Και ξέρετε δεν λέει ο ναι από συνήθεια, ούτε λέει ναι με το ζόρι. Ο πατέρας λέει ναι για ένα λόγο, γιατί είναι πατέρας. Το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, το βασίλειον. Λέει ναι, όχι επειδή είναι, επειδή είναι πατέρας. Δηλαδή επειδή είσαι παιδί του. Είσαι λοιπόν βασίλειον ιεράτευμα, παιδί του μεγάλου βασιλιά. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, βασιλεύς των βασιλέων, Κύριος των Κυρίων. Και είναι τι, Υιός Θεού του Ζώντος. Και είναι τι, αδελφός. Και είσαι τι, κληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού, Υιός του Θεού του Ζώντος, βασίλειον ιεράτευμα. Καταλάβαμε ποιοι είμαστε αδερφοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ένας έθνος Άγιον. Έθνος έχουμε εθνική συνείδηση. Τα ακούς που λέει, εθνική συνείδηση, δηλαδή έχουμε πατρίδα. Δεν είμαστε απάτριδες, δεν είμαι απατρής, δεν είμαι αδέσποτος, να μην ξέρω που θα πάω. Έχω διαβατήριο, λέει διαβατήριο Ευρωπαϊκή Ένωση, πω. Όταν ανέβηκε το ευρώ, μου λέει η γυναίκα μου τώρα δηλαδή θα πηγαίνουμε στην Αμερική και θα λέμε φέρτε τα ψηλά δολαριά σας, έχουμε ευρώ. Και θυμάστε πως ήταν κάποτε η δραχμή. Χόντουσαν οι θείοι μου οι Αμερικάνοι, πω, καλό στο θείο με το δολάριο. Γιατί εμάς η δραχμή ήταν, τι ήταν, τίποτα, καμία αξία. Πηγαίναμε στη μαύρη αγορά, θα μου δώσει δολάριο. Πάρε δολάριο. Και όποιος είχε λεφτά τα κατέθετε σε δολάρια στην Ευρώπη. Τώρα όμως γίναμε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Ελβετία να καταθέσουμε χρήματα αν έχουμε που δεν έχουμε. Ούτε χρειάζεται να πάμε να πάρουμε μαύρη αγορά. Είναι το νόμισμά μας. Είναι η εξουσία μας. Είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγωνίζονται οι Τούρκοι να μπουν. Δεν μπορούν να μπουν. Λέει μετά από 25 χρόνια και βλέπουμε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Πώς μπαίνει ένας Τούρκος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς μπαίνει ένας φτωχούλης Έλληνας. Τουρκία λέει έχει 100 εκατομμύρια θα έχει σε λίγο. Πολύ μεγάλη χώρα, πολύ πλούσια χώρα. Αλλά δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν είναι πολίτης, δεν είναι έθνος, δεν έχει εθνικότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς όμως έχουμε. Και τι είμαστε εμείς. Ένας φτωχούλης λέει εκεί σε ένα χωριό
και έχει διαβατήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο βιομήχανος ο Τούρκος δεν έχει. Ανάποδα τα πράγματα. Έτσι είναι και με εμάς, αδερφοί. Εμείς έχουμε έθνος, εθνική συνείδηση. Η πατρίδας μας είναι ο ουρανός. Αλληλούια. Και ποιο είναι το διαβατήριό μας? Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Είναι γραμμένο πάνω, γράφει Γιώργος Κοροβέσης. Το ξέρετε? Αλλά γράφει και το δικό σου όνομα. Είμαι πολιτογραφημένος. Έχω διαβατήριο, έχω ταυτότητα. Με ξέρει και ο διάβολος. Μακριά από αυτόν. Αυτός είναι, λέει, ο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι του Χριστού. Αυτός σε λίγο θα πάει στον ουρανό. Να ξέρουν και οι άγγελοι. Και επιθυμούν να παρακύψουν. Αδελφοί, δεν είναι αστεία. Είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είσαι. Αυτοί είμαστε. Αμήν. Να χαιρόμαστε λοιπόν. Να δοξάζουμε τον Θεό. Εδώ χαιρόμαστε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάναμε πανηγύρια. Είμαστε πολιτογραφημένοι. Το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής. Έχουμε πατρίδα. Έχουμε διαβατήριο. Είμαστε γραμμένοι στα βιβλία εκεί του ουρανού. Μας ξέρουν όλοι. Όλοι μας ξέρουν. Στον πνευματικό κόσμο όλοι μας ξέρουν. Χτες, το έχω περάσει πολλές φορές, αλλά το πω μια φορά ακόμη. Μου έτυχε χτες, ναι. Χτες ήταν. Αν θυμάμαι καλά. Είχα ένα ραντεβού έτσι επαγγελματικό, εκεί στην Κριεζώτου ήμουνα, και βγαίνοντας έξω στην Βουκουρεστίου, στην πλατεία, περνάω και ήταν μια γυναίκα. Μόλις με βλέπει στραβών τα μάτια της, με κοιτάει, φοβήθηκε, που όπου με έπιασε σύγκριο εμένα. Περνάκαν οι άλλοι, δεν τους κοίτασε. Γύριζα εγώ, με το όλη την κοίτασε, τέτρεμε. Αδερφοί, μας ξέρουνε στον πνευματικό κόσμο. Μας ξέρουνε. Ξέρετε ότι εδώ μέσα είναι γεμάτος ο τόπος από αγγέλους. Άγγελοι, γύρω-γύρω μας φυλάνε. Γύρω-γύρω, αν μας άνοιγε τα μάτια ο Θεός, τι θα βλέπαμε. Το διάβολο έξω να φρίκει, δεν μπορεί να μπει μέσα. Πού να μπει μέσα, εδώ είναι ο Χριστός. Άγγελοι γύρω-γύρω, στρατόπεδο αγγέλων περί εφρουρίτους φοβουμένους στο Θεό. Άγγελος στρατοπεδεύει γύρω από τους φοβουμένους στο Θεό. Όπου και να πας είναι άγγελοι γύρω σου. Έχει συνοδεία. Οι άλλοι άνθρωποι θέλουν bodyguards. Γιατί είναι υψηλά πρόσωπα. Και τους φυλάνε κάτι μπρατσάδες. Μας φυλάνε κάτι άγγελοι, αδερφοί. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Μόλις κοντά αυτού απλώνει το χέρι, μας κρατάει. Όχι να πέσεις, παιδί μου. Όχι να πέσεις. Ξέρετε πόσοι πολιτικοί έχουν πέσει και τρέχουν να τους πιάσουν να μην σκοντάψουν. Σε ένα σε φυλάει άγγελος. Προχωράς μόλις πάνε να σκοτάξεις, τα σε κρατάει. Κάτσε, δεν πες κιόλας. Δεν είναι αστεία αυτά. Είναι ο λόγος του Θεού. Δεν το λέμε για να γελάσουμε, αν και μας φαίνονται μεγάλα, αλλά είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Άγγελοι είναι εδώ μέσα. Τους θυμάμαι. Τους αγαπάμε. Αλλά είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ. Και κάθεται δίπλα σου. Επειδή είναι πανταχού παρόν, κάθεται δίπλα σε όλους. Δίπλα σου κάθεται ο Ιησούς Χριστός. Σ' αγαπάει. Προσεύχεται για σένα, σε φυλάει. Διώχνει το διάβολο κάθε φορά. Θα σε δοκιμάσει κιόλας. Γιατί κανένας αδοκίμαστος δεν πάει στον ουρανό. Θα ταλαιπωρηθείς κιόλας. Αλλά θα είναι πάντοτε μαζί σου να σε βοηθάει. Πάντοτε να σε παρηγορεί. Δεν θα σε αφήσει. Και τώρα αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ να το πάρετε σαν μήνυμα από το Θεό. Είναι. Στο όνομα του Χριστού σας το λέω. Δεν θα σε αφήσει. Ούτε θα σε εγκαταλείψει πάσας τας ημέρας έως την τελείας του αιώνος. Το πιστεύεις? Μην πιστεύεις σε μένα, δεν το λέω εγώ. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο, δεν θα σε αφήσει. Δεν θα μείνεις μόνος σου ποτέ. Μα ξέρεις, είμαι τόσο στενοχωρημένος, όσο και να είσαι, κακός είσαι. Ο Χριστός είναι δίπλα σου για να σε ευλογήσει, για να σε βοηθήσει. Δεν θα σε αφήσει. Μα δεν μου πήγαν καλά. Μπορεί να μην σου πήγαν καλά εδώ, αλλά εκεί πάνε όλα καλά. Αλληλούια. Όλα πάνε καλά στον ουρανό. Αμήν, αδερφοί. Αλλά όταν πάνε καλά στον ουρανό, πάνε και στη γη. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένας έθνος όμως, εδώ να μην το ξεχάσω αυτό, έθνος πολιτογραφημένοι, αλλά άγιον. Και ο αγιασμός μας δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, εκ της συμπεριφοράς μας. Ο αγιασμός μας είναι κατά χάριν με το αίμα του Χριστού.
Είσαι Άγιος, γιατί το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Λαός, τώρα να δούμε, έχουμε και αποστολή. Ένας λαός, τον οποίον απέκτησε μεν ο Θεός, δεν απέκτησες εσύ Θεό. Και εδώ είναι ένα άλλο σοβαρό λάθος. Δεν εκλέξατε εσείς εμένα, λέει ο Χριστός. Εγώ εξέλεξα εσάς. Δεν απέκτησες εσύ θρησκεία. Δεν απέκτησες εσύ Θεό. Δεν απέκτησες εσύ τίποτα, δεν απέκτησες. Ο Χριστός σε απέκτησε. Ο Θεός σε απέκτησε. Πληρώνοντας με τη θυσία του Χριστού. Με το αίμα του Χριστού πλήρωσε για να σε κερδίσει. Λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός. Όχι όμως επί Ματέου, όχι για να κάθεσαι εκεί. Δεν μας απέκτησε ο Θεός, γιατί αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε. Εάν ήτανε να μας αποκτήσει για να σταθούμε, θα μας έπαιρνε στον ουρανό. Σήμερα θα έλεγε, σε αναγεννάω, φεύγεις για τον ουρανό. Σε αναγεννάω, φεύγεις για τον ουρανό. Και ένας ένας θα πήγαινε. Δεν είναι αυτό. Έχεις αποστολή. Σε αναγέννησε και έχει και συνέχεια. Σε απέκτησε για να εξαγγείλεις τις αρετές εκείνου που σε εκάλεσε από το σκοτάδι και ζεις στο θαυμαστό του φως. Με αποστολή. Γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός με αποστολή. Εσύ έχεις ένα έργο τώρα, να εξαγγείλεις τις αρετές του. Όχι να ψιθυρίσεις. Να εξαγγείλεις, να φωνάξεις, να διαλαλήσεις. Ο Κύριος μου είναι αγάπη. Ο Κύριος μου είναι αγαθός το όντι. Ο Κύριος μου μέσωσε και σώζει. Ο Κύριος μου με λύτρωσε και λυτρώνει. Ο Κύριος μου με θεράπευσε και θεραπεύει. Ο Κύριος μου μέσωσε και σώζει. Ο Κύριος μου με πάντρεψε. Ο Κύριος μου χάρισε οικογένεια και χαρίζει. Ο Κύριος με απεκατέστησε, μου χάρισε δουλειά, με ευλόγησε. Ο Κύριος μου με βάφτισε με πνευμάγιο και βαφτίζει. Ο Κύριος μου δίνει χαρίσματα, μου δώσε χαρίσματα και δίνει. Ό,τι έκανε να το ομολογείς στη ζωή σου. Το ομολογούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Αμήν αδερφοί. Είναι η αποστολή σου αυτή. Το οφείλεις, το χρεωστάς στο Θεό. Δεν σε έσωσε και σου δώσε μια ωραία μνά να την πάρεις, να την βάλεις στην τσέπη, να την κρύψεις, να τη χώσεις το και να πεις όταν θα έρθεις θα σου δώσω πίσω. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι πάρτι, το λέει και εδώ στους άλλους που έχει πολλά. Να το εργαστούμε. Με τα φόβου και τρόμου θα εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Για να έχουμε καρπό. Να ομολογούμε. Να δοξάζετε το όνομα του Χριστού στη ζωή μας. Γιατί ενώ είμαστε στο σκοτάδι, μας έβγαλε και μας έφερε στο δικό του θαυμαστό φως. Και τώρα ζούμε στο φως του Θεού. Τι σημαίνει στο φως του Θεού, αδερφοί? Τι σημαίνει σκοτάδι? Εγώ βλέπω, ανάβουμε και φώτα, όχι αυτό το φως. Το φως του Ευαγγελίου, το φως της αλήθειας. Στο σκοτάδι όταν είναι άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει. Να πάω ή να μην πάω. Και παρασύρεται δελεαζόμενος από τις επιθυμίες του. Οι επιθυμίες του γεννάνε την αμαρτία, η αμαρτία εκτελείται και μετά την εκτέλεση της αμαρτίας έρχεται ο θάνατος. Αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Έτσι περπατάνε. Δεν ξέρουν πού να πάνε. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν ξέρουν τι να διαλέξουν. Δεν ξέρουν τι να απορρίψουν. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Παντρεύονται με σκοπό να χωρίσουν. Άκου να δεις. Κάνουν παιδί για να το δείχνουν. Πιάνουν δουλειά, βγάζουν λεφτά και τα χαλάνε σε μάταια πράγματα. Πάρεις ένα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο και τι έγινε, παλιός. Να πάρεις ένα, τους έχεις δει πως δίνονται, τους έχετε δει πως δίνονται, μάλλον πως δίνονται τώρα. Ή δεν δίνονται, δίνονται τώρα. Ένα τόσο κομματάκι φόρεμα του κόσμου τα λεφτά. Θα μου πεις γιατί τα κατακρίνεις. Δεν είναι θέμα, αδερφοί, να κατακρίνω, είναι λογική. Να φοράω, λέει, ένα βραχιόλι που να είναι έτσι από χρυσάφι και... Λέω, είπα στη δουλειά μου, κλείνω 35 χρόνια γάμου και σκέφτομαι να κάνω κάτι στη γυναίκα μου. Μου λέει, αν της πάρεις ένα ωραίο βραχιόλι. Τότε τι θα το κάνει.
Λέει, βραχιόλι. Λέω, τι θα το κάνει. Μου λέει, το φοράει. Και άμα το φοράει, τι θα γίνει. Θα το βγάζει. Γι' αυτό δουλειά θα κάνουμε. Βάλ το βραχιόλι. Τι θα το κάνει. Μου λέει, όχι, πάρτε τις κουραρίκια. Λέω, τρυπήστε τα αυτιά της τώρα. Κοιτάξτε, α, κατάλαβα, μου λέει, εσείς δεν φοράτε τέτοια. Εμείς δεν φοράμε τέτοια. Φοράμε, αδερφοί. Όχι, κάποτε φοράγαμε, τώρα δεν φοράμε. Γιατί ο στολισμός της γυναίκας δεν είναι χρυσάφι, ασήμι. Ο στολισμός της γυναίκας είναι ο εσωτερικός άνθρωπος που είναι ευάρεστος στον Θεό. Θες να πάρεις ένα ωραίο δώρο στη γυναίκα σου, πήγαινε πες ότι την αγαπάς. Να χαρεί η ψυχή της. Πάψε να τη βρίζεις, πάψε να τη μαλώνεις, πάψε να τη στενοχωρείς. Και να δεις τι ωραία που θα σε ευλογήσει ο Θεός. Το πιο ωραίο δώρο που κάνω στη γυναίκα μου, μην τις το πείτε, λουλούδια τις παίρνω. Αλλά ξέρετε γιατί μου αρέσουν εμένα. Αχ, Κύριε μου. Έτσι κάνουμε, αδελφοί, εμείς. Έτσι είμαστε ένα. Και όταν κάνουμε κάτι, το κάνουμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα να της αποδείξω τη γυναίκα της γυναίκας μου αγοράζοντάς της ένα βραχιόλι μεγάλο. Άσε που θα φοβάται που θα το κρύψει. Τώρα θα μου ζητάει μετά και θηρίδα στην τράπεζα. Λέει, έχω πολλά, λέει, πρέπει να τα βάλουμε στην τράπεζα, μας τα κλέψουμε. Και τα παίρνουμε για την τράπεζα, ρε παιδί μου. Μυστήρια πράγματα, Μυστήρια. Δόξα στο Θεό. Είμαστε ελεύθεροι, αδιάσβοι. Μας έχει ελευθερώσει ο Χριστός. Δεν εξαρτάται η ευτυχία μας από ένα βραχιόλι. Η ευτυχία μας εξαρτάται από τον Χριστό. Και μας χαρίζει η ευτυχία. Και εδώ που τα λέμε, αδερφοί αγαπητοί, δεν αξίζουμε. Οι ποτέ μειώντες λαός, τώρα λαός του Θεού. Δεν είμαστε λαός, είμαστε άχρια, άσχετοι. Δεν σε γνώριζα, δεν με ήξερες. Δεν είχαμε τίποτα, καμία πιθανότητα να βρεθούμε. Καμία. Εγώ στο Μαρούς, εσύ εκεί πέρα, ο άλλος από εκεί, ο ένας δούλευε εκεί, ο άλλος δούλευε. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να είμαστε. Και μας έκανε ένα λαό. Οι ποτέ μειώντες λαός, δεν είμαστε λαός, μας έκανε ένα λαό, λαό δικό του. Ακούτε παρακάτω. Λαός Θεού. Οι ποτέ μη ελεημένοι, γι' αυτό λέω δεν αξίζαμε. Δεν βρίσκαμε, και αυτό να το προσέξουμε, δεν βρίσκαμε έλεος από κανέναν. Αλλά και δεν κάναμε έλεος σε κανέναν. Τον εαυτό μας πρώτο απ' όλα. Και μην πείτε, αδερφοί, ότι δεν ήσασταν έτσι. Έτσι είναι όλοι. Έτσι ήμασταν όλοι. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Και μην λέμε αυτός κοιτάει μόνο τον εαυτό του. Όλοι μας έτσι είμαστε. Όλοι. Αυτός μπορεί να το δείχνει λίγο. Αλλά εσύ είσαι πιο διπλωμάτης, πιο πολιτικάτης και δεν το δείχνεις, αλλά είσαι όμως. Δεν δείχναμε έλεος. Δεν είχαμε να συγκρίνουμε, μπορεί και χριστιανοί που είμαστε πολλές φορές, μέχρι να μας διαμορφώσει ο Θεός, πάλι τον εαυτό μας κοιτάμε. Και έλεος μόνο ο Θεός κάνει στη ζωή μας. Οι ποτέ μη ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Όχι πρόκειται να μας ελεήσει, μας έχει ελεήσει ο Θεός. Τώρα, αδελφοί αγαπητοί, να το καταλάβουμε καλά. Ζούμε στο έλεος του Χριστού. Δεν ζούμε, αδερφοί αγαπητοί, στην ανταπόδοση. Δεν έχουμε καδώσει τίποτα στον Χριστό για να μας το ανταποδώσει. Εάν ζούμε, αν υπάρχουμε, αν χαιρόμεθα, κατά χάρη, και το έλεος του Θεού είναι μεγάλο. Το έλεος του Θεού είναι που ζούμε, το έλεος του Θεού είναι που είμαστε σήμερα στην Εκκλησία, το έλεος του Θεού είναι που είμαστε αγαπημένοι, το έλεος του Θεού είναι που είμαστε ουρανοπολίτες, γένος εκλεκτό, βασίλειο ιερά, το έλεος του Θεού είναι. Όλα είναι το έλεος του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Όλα το έλεος του Θεού είναι. Μόνο το έλεος του Θεού. Και να σας πω και κάτι, αδερφοί. Το λέει η Γραφή βέβαια, αλλά το έχω καταλάβει τελευταία. Η ελπίδα μου είναι στο έλεος του Θεού. Ελπίζω να με ελεήσει ο Θεός και η ελπίδα μου είναι βεβαία και ασφαλής. Εξάπατος θα με ελεήσει. Δεν ελπίζω να με ελεήσετε εσείς. Συγγνώμη που σας το λέω. Δεν ελπίζω να με βοηθήσετε εσείς. Έρχονται καταστάσεις στη ζωή που κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Τώρα ζω μια πολύ περίεργη κατάσταση, Θεός να με βοηθήσει, και ελπίζω στο έλεος του Θεού.
ότι θα κάνει έλεος ο Θεός. Εάν δεν με σπλαχνιστεί και να με βοηθήσει, τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Μόνο το έλεος του Θεού σώζει τον άνθρωπο. Και η μόνη μου ελπίδα είναι στο έλεος του Θεού, δηλαδή στην αγάπη του Θεού, στα σπλάχνα του Χριστού. Η ποτέ μη ελεημένη, ποτέ δεν με έχει ελεήσει κανείς. Τώρα είμαι ελεημένος. Με έχει ελεήσει, όχι θα με ελεήσει. Με έχει ελεήσει ο Θεός, γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ. Γι' αυτό σε εσάς αδελφοί που είστε έτσι και είστε έτσι γιατί είπαμε γιατί είμαστε έτσι, σας παρακαλώ να έχετε μία, και μας παρακαλεί ο Θεός, να έχετε μία σκέψη στην καρδιά σας που να κατευθύνει τη ζωή σας. Ότι είστε ξένοι και παρεπίδημοι. Δεν έχετε καμία σχέση με αυτή τη γη. Καμία συγγένεια. Καμία εξάρτηση από αυτή τη γη. Η ζωή μας εξαρτάται, συνδυάζεται, σχετίζεται μόνο με τον ουρανό. Τι είσαι, παιδί Θεού, στον ουρανό. Τι είσαι, βασιλεύς και ιερέας του υψίστου, στον ουρανό. Εδώ στη γη δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαστε τίποτα εδώ στη γη. Τι είσαι, ό,τι δουλειά και να κάνεις, τίποτα, άχρηστα είναι. Θα περάσουν όλα αυτά που βλέπετε, όλα θα φύγουν. Τίποτα θα μείνει όρθιο. Τα κτίσματα, το σύμπαν, οι επιστήμες, οι διακρίσεις, άχρηστα όλα, αδερφοί. Μα δεν θα τα κάνουμε, τα κάνουμε, δεν θα μείνουμε τεμπέληδες. Και ζητάμε και τον Θεό να μας ευλογήσει και στη δουλειά μας, να μας ευλογήσει και στις σπουδές μας, να ευλογήσει και τα παιδιά μας, αλλά είναι λίγο, για λίγο. Είναι σαν να κόβω ένα τριαντάφυλλο να το βάζω εδώ, δεν είναι ωραίο? Ωραίο είναι, αλλά αύριο δεν θα υπάρχει. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αύριο δεν υπάρχει. Παίρνω ένα πουκάμισο, μια γραβάτα, ωραία την κοιτάω, ωραία είναι, μπράβο ρε γυναίκα. Τρώω, τη λερώνω, δεν την ξαναφορέσω. Αύριο, αν την πλύνει η Άννα. Άχρηστη. Χαλάει αμέσως. Άσε που αν τη φορέσω εδώ πέρα που έχω παχύνει, τρίβεται και λιώνει. Μου λέει πάχυνες και λιώνει στις γραβάτες. Η γυναίκα με λέω, καλά να με να μου παίρνεις άλλες. Καλά δεν λέμε αδερφή. Καλά να με να μου παίρνεις ρε γυναίκα. Αλλά είναι όλα άχρηστα αδερφή. Μη συνδέουμε τη ζωή μας με τίποτα το γήινο. Με τη δουλειά μας. Πολύ καλή δουλειά. Δόξα στο Θεό. Κύριος ευλόγησε. Μη συνδέεις τη ζωή σου με τη δουλειά σου. Έχω ένα σπίτι πάρα πολύ ωραίο. Δόξα στο Θεό. Μακάρι να το κάνεις πιο ωραίο. Μη συνδέεις τη ζωή σου με το σπίτι σου. Υπάρχουν άνθρωποι που συνδέουν τη ζωή τους, βέβαια. Βέβαια. Σου αρέσει τόσο πολύ που συνδέουν, λέει, όταν θα έρθει στο σπίτι, βγάλει τα παπούτσα, βγάλει τα παπούτσα. Γιατί, αδερφή, γιατί θα μου γλερώσεις το χαλί. Να τα βγάλω, αδερφή. Τι να κάνω. Αλλά τώρα, άκου τι σκέφτεται. Να βγάλω τα παπούτσα. Θα μου πεις τώρα και εγώ δεν σκουπίζω τα πάντα, τα σκουπίζω φουκαράς. Αλλά μάλιστα από λάσπες. Να μην συνδέουμε τη ζωή μας αδερφοί. Να μην δίνουμε, δείχνουμε αδυναμία σε τίποτα το γήινο. Να το θεωρούμε σκύβαλα. Είναι. Ο Παύλος λέει τα θεώρησα τα πάντα σκύβαλα. Σκύβτη, ξέρετε, τα πει σκύβαλα άχρηστα. Για πέταμα. Ούτε για κάψιμο δεν κάνουν. Τα παίρνει ο αέρας και φεύγουν. Εθεώρησα τα πάντα σκύβαλα μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα, τα πάντα τα θεώρησα ζημιά για να πλησιάσω τον Χριστό. Και μάλιστα, κάθε τι που είναι υψηλόν εις τον κόσμο αυτό, βέληγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ό,τι θεωρείς και μέσα στην καρδιά σου το έχεις υψηλό και είναι από τον κόσμο αυτό, στα μάτια του Θεού είναι βέληγμα. Τι θεωρείς ότι είναι υψηλό? Να σπουδάσω. Ωραίο είναι. Αλλά δεν είναι τόσο υψηλό. Θα κατατίσει βδέλυγμα. Θα εξαρτάσει από αυτό. Όταν θα έρθει η στιγμή να διαλέξει μεταξύ του Χριστού και αυτού, θα διαλέξει αυτό. Δεν είναι καλό. Το Χριστό θα διαλέγουμε. Αμήν αδελφοί μου. Χριστό διαλέγουμε. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, σαν ξένους και παρεπίδημους, πρώτον να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής σας. Σαρκικές επιθυμίες. Και όταν λέει σαρκικές επιθυμίες εννοεί όλα τα γήινα. Είναι το φρόνημα της σάρκας. Μην έχεις επιθυμίες σαρκικές. Να απέχεις από οτιδήποτε σου προσφέρει το φρόνημα της σάρκας. Οι επιθυμίες μας εμάς είναι πνευματικές.
αιώνιες, ουράνιες. Οι σαρκικές έρχονται και επιτίθενται, θέλουν το κακό της ψυχής σου. Στρατεύονται κατά της ψυχής σου. Επιθυμώ ένα αυτοκίνητο με... Είδα ένα αυτοκίνητο σαν λίγκαρος. Και πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ένα τεράστιο. Λέω, γυναίκα, να στο πάρω. Μια Μερσεντές μεγάλη ήταν. Δεν είχα ξαναδεί, στον κινηματογράφο είχα δει μόνο. Όταν ήμουν μικρός. Είχε, λέει, πρώτη θέση, δεύτερη θέση και τρίτη θέση. Ήταν ένα μακρινάρι από εδώ μέχρι εκεί. Άσχημο, δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά μερικοί το θεωρούν και είναι πάρα ακριβό, πάρα πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Μην επιθυμείτε, αδελφοί, τίποτα το γήινο. Μ' αρέσουν τα ωραία πράγματα. Σας είπα ότι μου αρέσει το κρασί, όχι να πίνω, δεν μεθάω, έτσι ένα ωραίο κρασί λίγο, μ' αρέσει, αλλά δεν εξαρτάται η ζωή μου από αυτό, το επιθυμώ. Τα ουράνια επιθυμούμε, μπορεί να μας αρέσουν. Όλα μας αρέσουν, τα όμορφα. Και ένας ωραίος πίνακας και ένα ωραίο μάρμαρο στην εκκλησία να βάλουμε και ένα ωραίο φωτιστικό, όλα μας αρέσουν. Αλλά δεν εξαρτάται η ψυχή μας από αυτό. Δεν είμαστε δυστυχισμένοι αν δεν το έχουμε και δεν είμαστε υπερβολικά ευτυχισμένοι όταν το έχουμε. Γιατί η ψυχή μας δεν είναι δοσμένη εκεί. Η ψυχή μας είναι δοσμένη στον ουρανό. Είμαι ευτυχισμένος όταν με πληρώνει με Πνεύμα Άγιο Θεός. Είμαι ευτυχισμένος όταν έρχεται ο Χριστός μπροστά μου και μου μιλάει. Είμαι ευτυχισμένος όταν βλέπω τον Χριστό και ενεργεί, σώζει, προσθέτει στην Εκκλησία. Είμαι ευτυχισμένος όταν ομολογώ το όνομά Του. Και βλέπω ανταπόκριση. Και ποιος δεν χαίρεται, αδερφοί, όλοι δεν έχουμε νιώσει αυτή τη χαρά. Να μιλάς και να ακούνε το Λόγο του Θεού. Να μιλάς και να σώζονται. Να έρχονται στην Εκκλησία, εγώ είναι η πιο ευτυχισμένη χαρά στιγμή στη ζωή μου. Και ξέρετε, το λέει και η Γραφή. Πολύ χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Για σκέψου τώρα να το έχεις μιλήσει εσύ και να τον βλέπεις να αλλάζει η καρδιά του, η ζωή του, να μετανοεί. Πολύ μεγάλη χαρά. Δεν λες εγώ το έκανα, αλλά λες ο Χριστός το έκανε. Αλλά με χρησιμοποίησε και μένα σαν κατσαβίδι, όπως ο ηλεκτρολόγος. Σαν σκαλιστήρι, όπως ο Γεωργός. Δόξα να έχει το όνομά του Κυρίου μας. Σώζουμε εμείς. Αλλά τι χαρά είναι όταν μας χρησιμοποιεί ο Θεός κάπου. Γι' αυτό να απέχετε από κάθε σαρκική επιθυμία, από κάθε φρόνημα της σαρκός, που αυτές οι επιθυμίες επιτίθενται, στρατεύονται εναντίον της ψυχής σας. Αντίθετα, να επιθυμείτε τα ουράνια και να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών. Δεν θα είσαι παλιάνθρωπος μες στον κόσμο, είμαι σωσμένος αλλά παλιάνθρωπος. Κάτσετε, εσύ είσαι το φως του κόσμου. Εσύ είσαι το αλάτι της γης. Οι άνθρωποι θα βλέπουν τα καλά σας έργα και θα δοξάζουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Τι ωραίο να λέει, άστον, αυτός είναι χριστιανός, δεν κάνει τέτοια. Πάμε να κλέψουμε, δεν κάνει τέτοια. Πάμε στην αμαρτία, δεν έρχεται, μην του λες, δεν έρχεται. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Ίνα, ενώ σας καταλαλούνε ως κακοποιούς, εκ των καλών σας έργων, όταν δούνε αυτά, να δοξάσουν το Θεό εν τη ημέρα της επισκέψεως. Και αυτό να το προσέξουμε. Όταν δουν τα καλά σου έργα, όταν δουν την καλή σου διαγωγή, όταν ο Θεός θα σε επισκεφθεί, όταν ο Θεός θα επισκεφθεί αυτούς, όταν θα κάνει ο Θεός εμφανή την παρουσία Του, θα Τον δοξάσουν. Και θα πούνε, είναι δίκαιος ο Θεός. Όταν πρωτοπιστέψαμε, πω πω και τι δεν άκουσα από την οικογένειά μας. Τον πεθερό μου, καλοί άνθρωποι ήταν. Θα πάτε εκεί να σας φάνε τα λεφτά. Άλλοι λέγανε, πάει πονηρός, αυτός θα βγάλει λεφτά εκεί. Ό,τι θέλανε λέγανε οι άνθρωποι. Άλλοι μας κοροϊδεύανε κρυφά, άλλοι μας κοροϊδεύανε φανερά. Και τι δεν μας είπανε, ερετικού, πω πω πω. Συγγενείς μας. Όταν όμως άρχισε ο Θεός να ενεργεί στη ζωή μας, να άρχισε να φαίνεται η διαφορά, γιατί θα φανεί η διαφορά, αδερφοί, θα φανεί η διαφορά. Εσύ θα πηγαίνει σεβοδούμενος και ο άλλος θα πηγαίνει εξασθενούμενος. Θα φανεί η διαφορά. Βλέπεις να ευωδώνεται αυτός. Ό,τι κάνεις θα το ευωδώνει ο Θεός. Θα έχεις την ευλογία του Θεού. Ξέρεις, θα πει την ευλογία του Θεού, το έλεος του Θεού. Πρόσεξε, όχι ο χριστιανός, που λέω εγώ ο χριστιανούλης, αυτός όμως που προσέρχεται, αυτός που πλησιάζει, αυτός που πλησιάζει τον Κύριο σαν σε λίθο ζώντα.
Θα έρθει. Θα φανεί η διαφορά. Και όταν φάνηκε η διαφορά, ερχόντουσαν οι συγγενείς μας και μας λέγανε: προσευχήσου εσύ που σ' ακούει ο Θεός. Προσευχήσου για τα παιδιά μας. Προσευχήσου για τη ζωή μας. Και τώρα που περάσαν τα χρόνια και φάνηκαν μεγάλες διαφορές μέσα στα ξαδέλφια, στους συγγενείς, μεγάλες διαφορές. Δεν καυχόμεθα, λυπάμαι για αυτούς. Γιατί είχαν την ευκαιρία και αυτοί τότε να ακούσουν τον Χριστό, να δεχτούν τον Χριστό. Λυπάμαι. Αλληλούια. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί. Να είμαστε χριστιανοί του Ευαγγελίου, όπως μας θέλει ο Χριστός. Αμήν. Αλληλούια, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Το χάλασες το μικρόφωνο τώρα.